πέθανε. Πόσα χρόνια έχω να σε δω. Και μην εμπιστευτείς κανέναν, κόρη μου. Κινδυνεύεις. Τελικά, έχω την παντρεύεση. Η ώρα είναι καλή. Το γιο του στο Στέφανο θα χτυπήσεις. Τρελάθηκες, Φίλιππε. Δεν ζήσει το παλικάρι μου. Το γιο σου θα το νεκροφυλήσεις. Νομίζω ότι σε χωρίζω εσένα. Εσύ να ξαναβρήκα το οξυγόνο που είχα στηριχθεί. Έχω πάλι ανάσα, Ιουλία. Σκότωσε τον πατέρα. Δεν σκοτώνονται έτσι άνθρωποι. Επειδή σου πήγε μια τρελή ιδέα στο μυαλό. Μια χρόνια είσαι, χάζω βιόλα και μισή. Δεν σκοπεύω να φύγω ποτέ από τη Μάνη. Μόλις άνοιξες πόλεμο μαζί. Χωρίζουμε. Θα χωρίσω. Δολοφόνοι είσαστε, αυτό είσαστε. Κατάρα μου να έχεις. Μαμά μου. Δεν πιστεύω ότι ο πατέρας σου και ο αδερφός σου δεν θα με θέλουν. Θα γίνεις γυναίκα μου. Είναι ο δολοφόνος για πάρτι σου. Καλή αρχή. Ανοίξε μου την πόρτα και άσε με να φύγω! Ποιος είναι? Νικόλας Πετρόλιας, ο φίλος του γιού σου. Δεν τη σκότωσα εγώ. Τη λάτρεπα τη Στέλλα. Την αγαπούσα πιο πολύ και από τη ζωή μου. Αν δεν σε έχω εγώ, δεν θα σε έχει κανείς, το καταλαβες. Το δούλεμα που μου έκανες, θα το μετανιώσεις. Γιατί τον περασμένο σου μητέ βρεγόμαστε σου και το πάλι στον αδερφό σου. Ο Πέτρος έκανε ύποπτες δουλειές. Τι ύποπτες δουλειές, Λιγουριέ? Ναρκωτικά. Είναι εσένα αυτή. Ήσουν με ένα τόσο καλό παιδί τον Αποστόλη και πας με το απόβρασμα. Είσαι άξια της τύχης σου. Δεν θα σε εγκρίνω ποτέ για νύφη μου. Και ο γιος μου δεν θα πάρει ποτέ την ευχή μου. Κυναίκες. Θα το κρατήσουμε και θα φύγουμε από εδώ. Εγκόμενα. Κακομοίρα ρε, τι κοιμάσαι και ονειρεύεσαι. Και αυτός το γλεντάει με την απαφημένη την Ιουλία. Πρέπει να σταθώ δίπλα της. Να τη στηρίξω. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο πατέρας σου? Ο Ισίδωρος Βρετάκος. Θα το ρεζιλέψω σε όλη τη Μάνη και αφού το κάνω, θα τον αναγκάσω να μου δώσει και το όνομά του. Θέλω να βγω να φωνάξω παντού την αλήθεια. Δεν είσαι γιος μου! Άρπαξαν το κορίτσι μου μέσα από τα χέρια σου. Είσαι μαράζι! Ήρθα να παραδοθώ στην ομά. Σου τη φέρω πίσω εγώ. Σου άκια βλαβή. Ακούς? Τι συμβαίνει? Συλλαμβάνεσαι για την απαγωγή της χώρης σου. Ο Φίλιππος Στεφανέας αποφυλακίζεται. Τι είπες? Δεν θα προλάβει να πάει σπίτι. Μη! Δεν με διακοπούσες εσένα. Σ' αγαπάω. Πολύ χαίρομαι που θα συνεργαστούμε. Θα κάνουμε ωραίο δίδυμα εμείς. Δεν θυμάμαι να σε κάλεσα. Δεν νομίζω ότι χρειάζομαι πρόσκληση για το σπίτι της αναπονιαστικιάς μου. Εδώ δεν μένει καμιά αναπονιαστικιά σου. Άωστε, εσείς είστε ο ασυνείδητος λατροκυνηγός. Τα νεύρα σας δεν είναι σε καλή κατάσταση. Μου έσωσες τη ζωή. Το καθήκον μου έκανα. Σκοποβολή κάνεις? Ναι, θέλω να παντρευτώ την κόρη σου και σου ζητάω το χέρι της. Πρέπει να ζήσεις, Ιουλία. Μ' αρέσεις. Και προχωρήσεις μπροστά. Ωραία, λοιπόν. Αυτό θα κάνω. Είμαι η μοναχοκόρη του Ιπποκράτη Βρετάκου και δικαιούμαι τα πάντα από την περιουσία. Η διαθήκη του Ιπποκράτη είναι ψεύτικη. Εγώ την μαγείρεψα. Άφησε ένα σημείωμα και εξαφανίστηκε. Θέλω να μου πεις το όνομα αυτού που έδωσε την εντολή να σκοτώσεις την κόρη μου. Θα σε τσακίσω κάτω να το ξέρεις. Παλιά άνθρωπε! Του κράτησα το λόγο μου, κορίτσι μου. Φώνησε, έγινα. Αν και από σένα, θα βάλω την αξιοπρέπειά μου. Η μάνα της ζει και την κρίνει. Είστε η κυρία Μαρία Αναγνωστού? Όχι! Εγώ το σκότωσα, Μαργαρίτα. Όχι, μάνα μου. Με ανακάλυψαν, Αθηνά. Ελένη,
Τι γίνεται, ε? Καλά, να είστε εσύ. Ομόφθηνες, ε? Έλα τώρα, μωρέ. Άδικα το φάγα το Νικόλα. Αποφάσισα να σου δώσω το όνομά μου. Ο γιος σου είναι ερωτευμένος με τη Βασιλική Καπερνάρου. Χάσα τη Στέλλα μου και βρήκα εσένα. Παντρεύεσαι με τον Κουράκο σε ένα μηνά. Ναι. Πάρε μια βαθιά ανάσα και κοίτα. Με ποιον παντρεύτηκε? Ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της? Πες μας, άνθρωπέ μου, μας έχει σκάσει. Ο Φίλιππος Στεφανέ. Σε ξεγράφω, Βασιλική. Επιτέλους, χαίρομαι που βρήκες κάποιον να σ' αρέσει. Εγώ να δεις. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Εξαφανίσου τώρα! Ξαναπλησιάσεις! Πότε! Η γύρα του συγχωρεμένου του αδερφού σου, το καταλαβαίνεις. Μαζέψου! Και η Χάιντο ήταν γυναίκα του πολιτού σου. Δεν σε είδα να κολώνεις. Μερτέλη, γιατί το τραβάς? Γιατί σε αυτό το σπίτι συγκατοικεί μαζί μας και η μάνα σου. Μέχρι να καταφέρεις να ξαναγίνουμε ντουέτο, θα κοιμάσαι άλλο. Δεν έχεις δει ακόμα το σκληρό του πρόσωπο. Άσε με! Μπορείτε να μου το χαλάσει, μην τελένει, μωρί. Θέλω να χωρίσουμε. Τι κάνεις! Καμία δεν θα με χωρίσει από τη μεθάνη. Τα ρούχα σου και στη μάνα σου. Χωρίζουμε. Γεια σου, Μαργαρίτα. Τι να γίνει με τη μάνα μου? Από μένα δεν έπρεπε να εξαφανιστείς. Δικιά σας είναι η ζωή, δικό σας και τα ανάθεμα. Προσέξτε! Ο αστυνόμος τον πυροβόλησαν. Πάλι δυο μας μείναμε. Πάτσε! Δεν γίνεται να μας εγκατέλειψε για δεύτερη φορά. Σπάσαν τα νερά. Γυρνάει. Θα σου ζήσει, Βασιλική. Το πας λαού-λαού να μας φέρεις το παιδί αυτού εδώ μέσα. Σου πήρε η δικιά δια ο Βαφέας για να παίρνει την κυρία της μάνας του. Αίμα με αίμα πληρώνεται, Βαφέα. Είμαι ο Νικήτας. Είσαι ο αδερφός μου. Εύα. Πριν λερώσω τα χέρια μου, στάθεις. Καλό να περάσετε. Ευχαριστώ. Τι κουκλέ είναι αυτή? Μα, σου τρέχαν τα σαλιά. Μπορείς να το πεις και έτσι. Μου αρέσει πολύ η παρέα σου. Θέλω να κάνετε ένα χουνέρι στην Αμφιπόλησσα, τη Μαρίνα. Αγγελί, το σκάτσε! Δεν έπρεπε να την έχεις πλησιάσει. Νικήτα. Θέλησες να πάρεις ό,τι πιο πολύτιμο έχω. Δεν φταίω εγώ, εσύ το διάλεξες. Αν βάλετε φυλακή τον άντρα μου, θα γίνετε εχθροί μου μέχρι να πεθάνω. Περιμένω την αποφασία του Ερμηνεία. Με τριετή αναστολή. Αληθεύει ότι γέννησες ένα κοριτσάκι και το ξεφορτώθηκες με παράνομη υιοθεσία? Οι αντιστάσεις είναι σχεδόν ανύπαρκτες, ε? Η Ελένη δεν είναι αυτό που φαινόταν. Άρχισες να βλέπεις ελαττώματα και στην Ελένη. Την αγαπάς. Λάτρευε. Να γυρίσει ο κόσμος ανάπουρα, το όνομα δεν θα το μάθεις. Δεν θα καταστρέψεις εσύ τις ισορροπίες του παιδιού, το κατάλαβες? Θα το μάθω μόνος μου, λοιπόν. Εγώ είναι άγγελη και εσύ. Τίποτα, δεν θα πάθει κανένας μας. Πού το ξέρεις? Όπως πήγε ο Φίλιππος να περάσει στον δρόμο με τη μικρή στο καρότσι, ναι. Πώς χτύπησε ένα αγροτικό. Χριστέ μου! Είναι έγκυος. Τι είπες? Χαίρομαι πολύ, Άρη. Άρη, κατ' εγώ. Τι έχει το μούρο? Εμάτα μας έλα κέφαλ. Αποστολή, δεν έχω καμία πρόθεση να σε παντρευτώ. Έπαθε κάτι το μωρό μου? Δυστυχώς έπαθε ανακοπή. Θέλω σαν τρελός να έχεις μαζί μου, Ισπανία. Το εμάτομα έχει απορροφηθεί πλήρως και δεν άφησε καμιά απολύτως δυσλειτουργία. Θα πάει για μεταπτυχιακό στην Ισπανία. Η αλυθμή είναι η Γεωργιλέα. Είναι η νέα μας χημικός. Γοητευμένος. Το πήγε την ιδέα για την αγορά, στην ταβέρνα. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Ναι, με κι εγώ.
Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήρθες για να μείνεις μόνιμα στη μάνη. Ο γυναικολόγος μου μίλησε ανοιχτά για εξωσωματική. Γιατί σου λυπημένη? Γιατί δεν έχω καμία όρεξη να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένα περίεργο όνειρο. Αλέξη. Τον φιλούσα μου μανία, δεν τον άφηνα. Είσαι ο γαμπρής της ζωής μου. Συγχαρητήρια για την αφόσή σου. Να είστε καλά. Και τι προσδόκιμο ζωή σου δίνει? 6 μήνες. Η μανούλα πήγε στον ουρανό. Άσε τις απειλές και παράτα με ήσυχη. Σταμάτα! Μου σκοτώσε. Σκοτώσε με καθώς. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσω να πας φυλακή για αυτό το κάθαρμα. Βγήκαν τα αποτελέσματα του τεστ DNA. Σκότωσε τον Δημήτρη Καπράλο, που ήταν εραστή σου και όχι γιος όπως μας το παρουσιάζεις τόσα χρόνια.